Πανάγαθε, σε οικετεύω, σε παρακαλώ, εσύ που είσαι η Παναγάπη, σκέπασε τον αδελφό μου. Μήπως επιτρέψεις και βλαβή. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ταπεινός. Ήταν άνθρωπος που έκλαιε συνεχώς. Δεν εκκοινώρησε ποτέ χωρίς δάκρυα. Συνεχώς ήταν σε λυγμούς, από θείον πόθο. Η πατρική του καρδία πάντοτε μας συγχωρούσε, πάντοτε μας εδεχόταν και μας έδινε μπολάκις την πρώτη στολή. Αυτό είναι σημαντικό. Ανάγαθε σε πάρα. Τι έγραψε το παιδί. Γίνεται μεγάλη θυσία, γιατί αφού δεν κάνω αυτό που θέλω και κάνω ό,τι μου πει ο άλλος, αυτό είναι η έννοια της ταπεινοφροσύνης, είναι η απόλυτη εφαρμογή της αγάπης. Δεν κάνω τίποτα δικό, κάνω ό,τι μου πει αυτός. Αυτή είναι η εφαρμογή της αγάπης. Αυτό όταν εφαρμόζεται προκολλάει την ταπείνωση. Πολλές φορές στην ανακομιδή των λειψάνων οι ενάρετοι άνθρωποι δείχνουν διάφορα σημεία τα οποία πληροφορούν τους παραβρισκομένους ότι ευηρέστησαν τον Θεό. Εμείς πραγματικά πολύ συγκινηθήκαμε που η κάρα του γέροντος ήταν σαν ένα κεχριμπάρι, που αυτόν είναι δείγμα της χάριτος. Το Κύριο, το οποίο επιδιώκουμε, είναι η απόλυτος αγάπη μας προς τον Πατέρα μας, προς τον Θεό και Πατέρα μας. Αυτό είναι το Κύριο καθήκον, τίποτε άλλο. Και όλες οι προσπάθειες μας οδηγούν να το φτάσουμε αυτό.